Ναι, προσπαθούμε τώρα αυτή τη στιγμή, περπατώντας από ένα δύσβατο σημείο, να προσεγγίσουμε. Είναι πυροσβέστες εδώ με αντλία, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, σε αυτό το σημείο έχει ανοίξει μία αντιπυρική ζώνη, όμως η φωτιά βλέπετε, τη βλέπετε μπροστά σας. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι το είναι ένα από τα, μεγάλα, από τα μεγάλα μέτωπα. Ακριβώς είναι ένα από τα μεγάλα μέτωπα, αυτό που λέμε ότι κατευθύνεται προς τα Ψαχνά. Βλέπετε εδώ την εικόνα στους δέκτες σας, πόσο ψηλά είναι τα πεύκα, πόσο μεγάλες είναι οι φλόγες και προσπαθούν οι πυροσβέστες με την αντλία να ρίξουν τουλάχιστον μπροστά στα πεύκα, να ρίξουν λίγο νερό που, εντάξει, αυτό δεν φτάνει εννοείται. Χρειάζεται πολλές περισσότερες αντλίες, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το σημείο εδώ να κοπεί το ένα κομμάτι από την πυρκαγιά που βλέπουμε ότι έχει παραδοθεί τις φλόγες, ολόκληρα δέντρα, ολόκληρα πεύκα. Αν κοιτάξετε λίγο, να δείτε και τη βροχή από την στάχτη, την αναμένη στάχτη, η οποία πετάγεται σε απόσταση αρκετών μέτρων και εκεί συνέχεια έχουμε νέες εστίες φωτιάς. Είναι τρομακτικό. Είναι σαν να πολεμάς ένα μαχητικό αεροσκάφος με ένα αεροβόλο. Και νιώθουμε, ναι, νιώθουμε τώρα την ζέστη, νιώθουμε αυτό που λέμε τη φλόγα στο πρόσωπό μας, γιατί έχουν ορθωθεί φλόγες οι οποίες ξεπερνούν τα 30 μέτρα. Και ακούμε, Λεωνίδα, με φυσικό ήχο, να κόβονται δέντρα, έτσι, να κόβονται με τα μηχανήματα τα δέντρα, να κόβονται δέντρα. Πάντως είναι εντυπωσιακή εικόνα, γιατί βλέπουμε σαν κάποιος να έχει ρίξει ένα μπιτόνι βενζίνη και όσο να την πολεμάνει οι πυροσβέστες με τη μάνικα από κάτω, αυτή να θεργεύει. Τόσο είναι... και φουντώνει. Όσο, αντί να σβήνει ρίχνοντάς της νερό οι πυροσβέστες, αυτή φουντώνει. Και βλέπουμε ότι δημιουργούνται και άλλες εστίες σε αποστάσεις λίγων μέτρων. Είναι πραγματικά... τραγικές εικόνες, πολύ δυσάρεστη πραγματικά και... πολύ δυσάρεστες εικόνες. Μπάγια και Γιάννη είναι εκτός ελέγχου η κατάσταση σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας. Περιμένουμε και κάποιες ανακοινώσεις και από πλευράς του Υπουργείου και της Περιφέρειας. Έλα Λεωνίδα. Εδώ φαίνεται ότι αυτή η αντιπυρική ζώνη αναγκαστικά σταμάτησε λίγο... λίγα μέτρα πιο κάτω, περίπου κάνα 30 μέτρα πρέπει να είναι πιο κάτω. Ήταν όσο φαίνεται μπορούσε να ανοίξει. Αλλά βλέπουμε και ένα καναντέρ τώρα. Α, υπάρχει εμφάνιση λοιπόν. Κάλιο αργά που λέμε παραποτέ. Ήρθε και ένα καναντέρ. Ακριβώς. Βλέπουμε ένα καναντέρ. Δεν ξέρουμε αν θα κάνει ρήψη. Βέβαια, τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε πού μπορεί να ρίξει νερό ή αν θα κάνει ρήψη. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Πάντως βλέπουμε εδώ να έχει παραδοθεί στις φλόγες. Ένα απίστευτα όμορφο πευκοδάσος. Μέχρι και χθες ένα απίστευτα όμορφο πευκοδάσος, το οποίο αυτή τη στιγμή του τρώει τα σπλάχνα η φωτιά. Αυτές οι πύρινες γλώσσες. Και κοιτάξτε εδώ άλλα μέτωπα για να αντιμετωπιστούν. Και εδώ στη Χαράδρα και αριστερά μας μια μεγάλη φωτιά που υπάρχει. Και από εκεί ξεκινούν, αλλά εδώ, σε αυτό το σημείο, με μία αντλία δυστυχώς δεν μπορεί να καταπολεμηθεί. Μα τι να πρωτοαντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες. Η φλόγα που ξεπερνάει τα 30-40 μέτρα. Ακριβώς, και σας το λέω γιατί νιώθουμε, σας λέω την ζέστη, νιώθουμε την λάβα στο πρόσωπό μας, την νιώθουμε στο πετσί μας εδώ που βρισκόμαστε. Έκοβαν πριν από λίγο, όπως άκουσα να λέτε, πίσω μας κάποια δέντρα, όμως να πω ότι είναι δώρον άδωρον. Τουλάχιστον αν καταφέρουν με όποια μέσα διαθέτουν εδώ πραγματικά τα παλικάρια της πυροσβεστικής να μην περάσει αυτόν τον μικρό, τη μικρή ζώνη που έχει φτιαχτεί, γιατί από εκεί και πέρα πιο πάνω υπάρχουν και σπίτια. Είναι μικρή Χαράδρα εκεί, Γιάννη. Υπάρχουν αποθήκες, υπάρχουν... Λεωνίδα, είναι μικρή Χαράδρα εκεί. Αν υπάρχει Χαράδρα, σε αυτό εδώ το σημείο όχι που βρισκόμαστε, είναι που πέρασε το ερπιστριοφόρο και άνοιξε μία μικρή αντιπυρική. Η Χαράδρα είναι μπροστά μας, βλέπουμε και άλλος με μάνικα να έρχεται. Η Χαράδρα είναι ακριβώς μπροστά μας, όπως βλέπουμε τα δέντρα και καίγονται. Βλέπουμε ότι κάνουν και πίσω λιγάκι οι πυροσβέστες, γιατί είναι και στη δεξιά πλευρά. Μάλλον θα και πάνε να βοηθήσουν τον συνάδελφό τους με την άλλη. Ακριβώς.
Είναι τώρα δύο οι αντλίες στο συγκεκριμένο σημείο. Προφανώς η Χαράδρα είναι ακριβώς εκεί που κατευθύνονται οι πυροσβέστες, από την κάτω πλευρά. Ακριβώς. Λεωνίδα. Προσπαθούν.